16 Φεβρουαρίου 7 και 20 το πρωί καταγράφεται η πρώτη ανθρωποκτονία στην Κρήτη για το 2024. Μια γυναίκα 29 ετών με καταγωγή από τη Ρουμανία έπεσε νεκρή από τα πυρά του συντρόφου της 39 ετών με καταγωγή από την Αλβανία. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο στην Οδό Πατρόκλου στην περιοχή των Καμινίων κοντά στο γήπεδο του Όφη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 39χρονος μετά από έντονο καυγά με την 29χρονη πήρε ένα πιστόλι και την πυροβόλησε στο κεφάλι. Ο θάνατος της γυναίκας ήταν πιθανότατα ακαριαίος. Η πρωτοχρονιά υπήρχε με φωνικό, εγώ περιμένουμε καλύτερα, κάθε μέρα αυτά ακούμε. Αμέσως μετά την πράξη του, ο 39χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ, πήρε τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ και είπε πως πυροβόλησε τη γυναίκα του και είναι τραυματισμένη. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν τόσο οι διασώστες όσο και η αστυνομία, οι οποίοι εισήλθαν στην κατοικία του ζευγαριού βλέποντας την 29χρονη σε μία λίμνη αίματος και τον 39χρονο από πάνω της. Άκουσες κάτι σε πυροβολισμό? Εμείς το ακούσαμε την τηλεόραση. Στη γειτονιά προκλήθηκε πολύ μεγάλη αναστάτωση στη θέα των αστυνομικών, καθώς ο πυροβολισμός δεν έγινε αντιληπτός. Όχι, εγώ 8 παρά 10 σηκώθηκα, δεν άκουσα τίποτα. Από τους γείτονες το μάθατε? Ο γιος μου με πήρε τηλέφωνο τώρα, σας είπα, και μου το είπε. Δεν καταλάβατε τίποτα, δηλαδή, το άκουσα τον πυροβολισμό. Οι γείτονες του ζευγαριού αναφέρουν ότι οι καυγάδες και οι εντάσεις μεταξύ τους ήταν συχνό φαινόμενο. Να πάρει κοπέλα, έμενε η κοπέλα πάνω. Πολύ καλό κορίτσι, αλλά μάλλον τσακωνότανε. Χωρίς να προβάλλει αντίσταση, ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές, στις οποίες και ομολόγησε την πράξη του, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι δεν θυμάται τι ακριβώς συνέβη και ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε. Η άτυχη κοπέλα, όπως και ο 39χρονος, εργάζονταν σε κατάστημα εστίασης. Ο 39χρονος έχει απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για μικροποσότητες ναρκωτικών και καυγάδες, όχι όμως για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.